Έχω να πάω σε ένα γάμο και ετοιμάζομαι εδώ και 3 μέρες. Το έχω πάρει πάρα πολύ προσωπικά. Δεν είναι καν ο δικός μου γάμος. Γεια σας! Έχω να πάω σε μεγάλο γάμο άπειρα χρόνια. Και τώρα θα... δεν ξέρω, θα δώσω πόνο. Τι μέρα είναι σήμερα? Παρασκευή. Ετοιμάζομαι από την Τετάρτη. Και ο γάμος είναι αύριο. Ετοιμάζεστε κι εσείς τόσο πολύ για γάμους ξένων? Την Τετάρτη πήγα και έβγαλα φρύδια επιτέλους μετά από άπειρους μήνες. Πρέπει να κλείσω αυτό. Έκλεισα τον ανεμιστήρα. Πήγα λοιπόν στα Sephora, στην Benefit. Έκανα σχήμα, καθάρισμα, πράγματα. Δεν έκανα την ημιμόνιμη βαφή. Έκανα μόνο αυτό που σου κάνουν με το κερί και με το τσιμπιδάκι και βρίσκουν το τέλειο σχήμα για σένα κτλ. Λοιπόν, να σχολιάσω ότι το αριστερό μου φρύδι είναι perfection. Το δεξί μου φρύδι δεν είναι καθόλου perfection. Όχι ότι φταίνε οι άνθρωποι, φταίω εγώ που κοιμάμαι στη δεξιά μου μεριά. Γιατί εδώ πέρα μου λείπουν μερικές τρίχες, δεν ξέρω, έχω ένα κενό. Χθες που ήταν Πέμπτη αποφάσισα να κάνω self tan μετά από χρόνια. Πήρα ένα self tan που το βλέπα παντού, έβλεπα κάτι τέλεια reviews, δεν ξέρω. Το αγόρασα από το Look Fantastic με δικά μου χρήματα, δεν μου το στείλανε, χρησιμοποίησα τον κωδικό μου. Ακόμα δεν έχω καταλάβει αν επιτρέπεται να χρησιμοποιώ εγώ τον εκπτωτικό μου κωδικό. Σας τον έχω εδώ πέρα, άμα θέλετε να αγοράσετε πράγματα από το Look Fantastic. Πάμε να δούμε τώρα αυτό. Λοιπόν, έκανα πάρα πολύ καλή απολέπιση. Πρώτα πήρα το dry brush όλο το σώμα και scrub όλο το σώμα. Έπλυνα πάρα πολύ καλά το σώμα μου και έχω ενυδατώσει όλο μου το σώμα πάρα πολύ καλά. Brazilian Bam Bam, έχει καφεΐνη, οπότε έχουμε και σύσφυξη. Και στο πρόσωπο έκανα double cleansing, cleansing balm και καθαριστικό. Και έκανα και λίγο scrub. Χρησιμοποίησα το Youth to the People. Εννοείται ξυρίστηκα. Το κακό είναι ότι ξυρίστηκα και τα χέρια μου χωρίς να μου το έχει ζητήσει κανείς. Πήρα 3 πράγματα. Έχω το Bondi Sands Liquid Gold που είναι mousse αφρός σώματος που κάνει self tan. Έχω από Bondi Sands το αντίστοιχο το γάντι. Τα μαλλιά μου είναι σαν τρελού. Και το δικό του βουρτσάκι. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε σώμα. Έχω αρχίσει να τρομάζω γιατί το χρώμα είναι υπερβολικά διακριτικό. Τα υπόλοιπα πάω να τα κάνω off camera γιατί δεν γίνεται. Έβαλα στο καπάκι και θα πάμε να κάνουμε contour. Οπ! Κανένας δεν με ανάγκασε. Αυτό το κάνω από μόνη μου για κάποιο λόγο. Χώνω και μέσα στα μαλλιά λίγο. Θα χαρεί πάρα πολύ το δέρμα μου αυτό που κάνω. Material girl! Τη μύτη να την κάνω. Πάω τώρα με ένα λεπτό πινελάκι να κάνω φακίδες. Σήμερα το πρωί που ξύπνησα, θα σας δείξω. Λοιπόν, δεν έπλυνα το σώμα μου καθόλου. Λέει ότι δεν χρειάζεται να το πλύνεις, αλλά παρόλα αυτά πρέπει σίγουρα να τρίψεις τις περιοχές που έχει μαζευτεί πιο πολύ self tan και τα λοιπά, να φαίνεται έτσι πιο φυσικό, πιο ωραίο. Το πρόσωπό μου το έπλυνα καλά το πρωί. Είναι κάπως έτσι το contour. Και οι φακίδες. Πώς μας φαίνεται? Εν τω μεταξύ έβαψα και τα νύχια μου και χέρια και πόδια. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη για το χρώμα που επέλεξα. Πίστευα ότι θα ταιριάζει απίστευτα με μαυρισμένο δέρμα. Αυτά θα τα διορθώσω, μην αγχώνεστε. Μου αρέσει αρκετά. Είναι αυτό εδώ πέρα το άσπρο, το περλέ. Δεν έχει σήμερ καθόλου, δεν έχει glitter. Και λέγεται Pearl Talk. Πώς μας φαίνεται? Αυτό είναι το μαύρισμα στα πόδια. Εδώ πέρα φαίνεται πιο ανοιχτόχρωμο. Θα τρίψω γόνατα και τέτοια. Τα χέρια είναι έτσι. Πρέπει να τριφτώ καλά σήμερα. Τα πόδια είναι έτσι. Βλέπετε και το χρώμα. Σίγουρα θέλουν καλό τρίψιμο γιατί κάτι πολύ αστείο είναι αυτό. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Δεν μου έκανε προβλήματα στο πρόσωπο. Εκτός από... Λοιπόν, έχει μπει μέσα σε κάποιους πόρους. Θέλει καλή απολέπιση. Εδώ πάω να βγάλω κάτι εσωτερικό. Φταίει αυτό, φταίει η περίοδος, δεν ξέρω τι φταίει. Και έχω βγάλει 2 σπυράκια έτσι μικρούλια εδώ και 2 εδώ, γιατί όταν ανακατεύτηκε με τον υδρότα, όλα πήγαν τέλεια. Οπότε θα σας δω αύριο το πρωί που θα πάω κομμωτήριο. Θα πάω και κομμωτήριο. Θα κουρευτώ βέβαια, αλλά θα πάω κομμωτήριο. Ήρθε η μέρα του γάμου! Λοιπόν, πήγα σήμερα κομμωτήριο, έκοψα λίγο τα μαλλιά μου, έκοψα λίγο μήκος και τι έκανα? Έκανα λίγο curtain bangs, αλλά τα έκοψα λίγο πιο μέσα, έτσι ώστε αν θέλω να τα πιάσω πάνω, να μπορώ να τα πιάσω όλα,
ή να μπορώ να τα πιάσω και να έχω κάποια κάτω. Στα μπροστινά δεν βάλαμε καθόλου λακ και τέτοια, γι' αυτό κάθονται λίγο παράξενα. Γιατί ούτως ή άλλως θα τα μαζέψω πίσω για να κάνω μακιγιάζ, οπότε δεν ήθελα να τα χαλάσω. Οπότε θα τα φτιάξω μόνη μου τώρα. Νιώθω σαν τις γιαγιάδες που είναι καλεσμένες κάπου και πηγαίνουν Σάββατο πρωί στο κομμωτήριο. Και πάρα πολύ χαίρομαι. Θα ξεχωρίσω τα μπροστινά. Μην πάρω παραπάνω, πήρα παραπάνω. Ανοίγω το σίδερο. Το self-tan έχει γίνει πολύ καλύτερο μετά το δεύτερο μπάνιο, το λέω εγώ. Δεν βλέπω τίποτα. Και τα πιάνουμε με το roller. Τα ψεκάζω με αυτή τη λακ που δίνει και όγκο. Και θα μείνουν έτσι για όσο κάνω μακιγιάζ. Vogue. Παίρνω καθαριστικό νεράκι. Καθαρίζω το πρόσωπό μου από αντιλιακά και τέτοια. Γιατί το καλύτερο primer είναι τα προϊόντα περιποίησης. Βάζω τόνερ, αυτό με το σαλιγκάρι, και θα το βάλω και στα μάτια και στα χείλη και παντού. Όσο είναι νοπό, παίρνω ή αλουρονικό οξύ και στα μάτια και στα χείλη και παντού. Έχω μια καινούργια κρέμα ματιών που λέγεται Illuminating Eye Balm από Medicaid και θέλω να τη δοκιμάσω εννοείται, γιατί είναι illuminating. Έχω βάλει το κινητό μου να φορτίζει, όχι. Συγγνώμη λίγο, ποιο είναι το καπάκι, εντάξει. Ενυδατική, για να κάτσουν όλα τέλεια. Και θα πάρω το θαυματουργό το Beauty Face Oil από Λαούτα. Μία, δύο, τρεις σταγόνες και πολύ είναι. Τις κάνω έτσι και τις πιέζω παντού. Flawless filter σε όλο το πρόσωπο αντί για foundation. Και το κάνω blend. Λίγο κορέκτορα κάτω από τα μάτια για δυσχρωμίες. Αυτό ήταν το Benefit Boeing Concealer από τα καινούρια, τα Bright On, που είναι πολύ πιο ενυδατικά. Καλησπέρα. Only love can hurt like this. Παίρνω Makeup by Mario, το Skin Enhancer. Πρέπει να το κάνω ένα πολύ καλό blend. Γι' αυτό βάζω τελευταίο το concealer, για να μπορώ να διορθώσω. Υγρό ρουζ από Rare Beauty. Απόχρωση Happy, το βάζω πρώτα στο χέρι μου, γιατί είναι πάρα πολύ έντονο και κάθε φορά κάνω βλακεία. Εδώ πίσω. Οπ. Οπ. Θα χρησιμοποιήσω δύο διαφορετικά concealer. Νούμερο 1. Αυτό δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ, το αγόρασα τώρα, προχτές. Είναι το Born This Way από Too Faced. Θα το βάλω κάτω από τα μάτια. Είναι η πιο ανοιχτή απόχρωση που έχουν. Βέβαια τώρα έχω κάνει self-tan. Το αφήνω να δουλέψει και παίρνω μετά. Εντάξει, το ξέρετε, το Benefit, το Cakeless Concealer, το κλασικό. Και πάω εδώ, 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 λίγο εδώ. Εδώ. Είναι ίσα. Τέλος πάντων. Και στη μέση της μύτης ξεκινάω να κάνω blend τα πάντα εκτός από κάτω από τα μάτια, γιατί θέλω να μείνουν αρκετή ώρα. Blend! Το έχω κάνει blend όλο. Εκτός από αυτό, παίρνω το setting spray της MAC, το Balance, και πάω κάτω από τα μάτια. Αυτό καλύπτει τα πάντα. Χρειαζόμουν πολύ πιο λίγο από όσο νόμιζα. Και πάω να σετάρω κάτω από τα μάτια με NARS τη διαφανή. Έπρεπε να το έχω δοκιμάσει αυτό το concealer. Όπου αλλού έβαλα το άλλο κονσίλερ, θα σετάρω με Charlotte Tilbury. Πώς λέγεται αυτό, Airbrush Flawless Finish. Όλα είναι flawless. Δηλαδή εδώ στο μέτωπο, στη μέση, εδώ στο πηγούνι, έλα και λίγο εδώ, δεν πειράζει. Όλο εδώ πέρα, όλο εδώ πέρα. Θα βάλω και στο μουστάκι μου. Και εδώ στα ροσλουνιά. Και με αυτό το πινέλο πάω να ψιλοκαθαρίσω. Ήδη κουράστηκα και βαρέθηκα. Γιατί τα ξεκινάω αυτά τα μεγάλα μακιγιάζ? Αυτό είναι το καλύτερο προϊόν που έχω βάλει ποτέ στο πρόσωπό μου. Δεν ξέρω τι συνέβη. Το καλύτερο. Makeup by Mario Transforming Skin Perfector. Και όταν λέει Perfector εννοεί Perfector. Χρειάζομαι πινέλο. Λοιπόν, αυτό είναι το light. Έχει τρεις διαφορετικές αποχρώσεις. Τα ανακατεύεις και δημιουργείς μαγεία. Αυτό είναι bronzer, πούδρα, σου κάνει τέλειο το δέρμα, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το περιγράψω. Okay. Για ρούς βάζω το καινούριο της Benefit, το Shelly. Λίγο πιο πίσω το βάζω, όχι πολύ μπροστά.
Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη. Παίρνω ένα κρεμόδες highlighter. Αυτό είναι Tom Ford. Είναι υπερβολικά pretentious αυτό τώρα, αλλά το ακουμπάω λίγο εδώ πάνω. Για να μην φαίνεται τελείως πούδρε. Απλά το ακουμπάω γιατί αλλιώς θα το κάνω λάσπη, πάστα και θα γίνει, θα πάει παντού. Και σετάρω πάλι. Λοιπόν, μολύβι φρυδιών που είναι Benefit Goof Proof Brow Pencil. Χτενίζω προς τα πάνω και πάω να σχηματίσω φρύδια. 24 Hour Brow Setter. Γιατί φαίνομαι τόσο πορτοκαλί τώρα, τι έπιασε η κάμερα. Καφέ eyeliner NYX Epic Wear. Απόχρωση brown. Με κάποιο τρόπο κατέληξα έτσι. Δεν έχω ιδέα πως καταλήξαμε εδώ πέρα. Βάζω καφέ και από μέσα, αυτό είναι Makeup Forever. Είναι waterproof. Εννοείται πως έχω αργήσει. Αλήθεια όμως, πως φτάσαμε τώρα στο smoky το καφέ, δεν ξέρω. Ήλια μάσκαρα. Και από πάνω βάζω Lancome Hypnos. Μου έρχεται με τόσο από το άγχος. Λερώθηκα. Είμαι απογοητευμένη από τον εαυτό μου, είμαι. Μου κάνει εντύπωση, καμία. Ντύθηκα και κάνω ένα άλλο έργο. Και από πάνω βάζω Fenty Beauty Heat Bomb Cherry κατάσταση. Α. Και ποιο είναι χάλια. Τα γιατί γίνανε μπούκλα. Με το σακάκι και χωρίς το σακάκι για όταν βγούμε από την εκκλησία.